Στο αποκορύφωμα της σεζόν, τα καταστήματα της εστίασης του Δήμου Ρεθύμνης καταγράφουν τζίρους που μαρτυρούν έναν Αύγουστο με αυξημένη κίνηση. Σωτήριος κρίνεται ο μήνας για τους καταστηματάρχες, αφού τόσο το Μάιο όσο και τον Ιούνιο τα έσοδα των ταμείων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Στην ουσία η σεζόν η δικιά μας άρχισε από τις 10 του Ιούλη με 15 και μετά, οπότε ο Αύγουστος είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας, τον περιμέναμε όπως είπαμε και πριν πάρα πολύ, είναι αντάξιος των προσδοκιών μας. Κόσμος πολλής, έχουν έρθει και πάρα πολλοί ετεροδημότες από άλλες πόλεις, ρεθυμιώτες που μένουν σε άλλες πόλεις και έχουν έρθει να περάσουν τις διακοπές τους στο Ρέθυμνο, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι. Οι Έλληνες τουρίστες, αλλά και αυτοί από το εξωτερικό, γεμίζουν καθημερινά τα εστιατόρια και τις καφετέρειες στο Ρέθυμνο. Η αυξημένη κίνηση όμως δεν έχει πάντα και τα αναμενόμενα έσοδα, αφού διανύσαμε μια χρονιά όπου ο πληθωρισμός έπληξε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Τα προβλήματα είναι αυτά που έχει όλος ο κόσμος, διότι ο κόσμος δεν εξοδεύει πλέον, δεν κάνει λογαριασμούς που θα έπρεπε να κάνει, είναι και αυτός σφιγμένος, μετράει το κάθε του ευρώ, υπάρχει μια οικονομική στενότητα και στους τουρίστες και στους Έλληνες. Οπότε αυτό έχει αποτύπωμα στην εστίαση. Και ευτυχώς που έχει πάρα πολύ κόσμο και κάπως αναπληρώνουμε τα κενά. Αυτή είναι η εικόνα της εστίασης μέχρι τώρα. Και καταλαβαίνουμε και εμείς τον κόσμο ότι δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύει αυτά που ξόδευε, ειδικά στην εστίαση. Αλλά όπως είπαμε, έχει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορεί ο Αύγουστος να ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός για τις επιχειρήσεις, δεν θυμίζει όμως σε καμία περίπτωση τον περσινό, καθώς και ολόκληρη τη σεζόν όπου σημειώθηκαν έσοδα σχεδόν αντάξια με αυτά του 2019.